πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Είπα σήμερα να πούμε λίγο το φλιτζανάκι μας, την κουπίτσα μας, να πιούμε το καφεδάκι μας, να σκεφτούμε αυτά που μας προβληματίζουν. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά αυτά που προβληματίζουν τον κόσμο και όλους μας, οικονομικά, επαγγελματικά, ακρίβεια γενικώς. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή, αλλά πιστεύουμε πάντα και ελπίζουμε στο καλύτερο και γι' αυτό είμαι εδώ, όχι για να σας δώσω κάποια ελπίδα, απλά για να πούμε 5 πράγματα που μπορεί να μας βοηθήσουν στο να πάρουμε σωστές αποφάσεις, στο να κάνουμε σωστά βήματα. Γενικά πιστεύω ότι ένα φλιτζάνι μπορεί να μας πει 5 πράγματα που θα γίνουν, μπορεί να μας καθοδηγήσει σε άλλα 5 πώς πρέπει να κινηθούμε. Και γενικά η καφεμαντία για μένα είναι μια πολύ πολύ ωραία πρόβλεψη με ξεκάθαρα σύμβολα πολλές φορές που σε σοκάρουν καμιά φορά. Ξέρω ότι με βλέπετε τώρα και ότι χαμογελάτε, σας αρέσει πολύ το φλιτζανάκι, οπότε θέλω παραδοσιακά να το γυρίσω, να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά. Να το κουνήσω λιγάκι, να κάνει όλα αυτά τα σχέδια που πρέπει και να το τουμπάρουμε. Θέλω να πω ότι είναι χαρούμενο πριν το γυρίσω και ξεκινήσω. Απ' έξω ήδη σχηματίστηκαν 2 δρόμοι, ένα πι, ωραίο, είτε είναι πόρτα, είτε πι, αρχικό όνομα ή επώνυμο. Θέλω να περιμένουμε λίγο να στεγνώσει. Να ξεκινήσω σιγά σιγά, να δω μέσα τι γίνεται. Καλά, είναι φανταστικό το φλιτζάνι, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, πολύ καθαρό, αχνίζει ακόμα γιατί ήταν ζεστός ο καφές. Και θα πω ότι πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με ένα, συγγνώμη, με ένα σύμβολο που είναι ένας άντρας ψηλός που έρχεται προς το μέρος σας και δίπλα του ακριβώς κρατάει ένα μη, ένα κάπα, ένα έψιλον, ένα σίγμα, μία πρόταση και ένα λιχνάρι του Αλαντίν. Τι σημαίνει αυτό? Η επιθυμία σας πραγματοποιείται, έρχεται το πρόσωπο που επιθυμείτε, πέφτει στα γόνατα για σας, γονατίζει πραγματικά και ένα άλλο πρόσωπο, την άλλη πλευρά, είναι σαν να πληγώνεται, σαν να το στεναχωρείτε λιγάκι, λέει εδώ. Παρόλα αυτά, εσείς ικανοποίηση παίρνετε. Δίδυμος, κρυός, εγώ καιρός, τοξότης και υδροχός σας δίνουν πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Ένα δέλτα, ένα σίγμα και ένα γάμα, πολύ έντονα, σας σκέφτονται. Επιτυχία μεγάλη, εδώ. Και λόγια πολύ πολύ ωραία θα κάνετε μετά από κάτι που σας έχει στεναχωρήσει. Αυτό έχει να κάνει λίγο με οικογενειακό θέμα. Μπορεί με γονείς, με αδέρφια, με συγγενικά πρόσωπα γενικώς. Σίγμα και λάμδα θα σας δώσουν πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχει ένα μη επάνω στα επαγγελματικά, ένα αλφα, ένα σίγμα και ένα έψιλον που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για τα επαγγελματικά, ανοίγονται πόρτες, έρχονται ευκαιρίες, ένα ωραίο 8, ένα οχτάρι, το οχτάρι γενικά είναι καλό σαν αριθμό, δεν το συζητώ, αλλά πέρα από αυτό μέχρι 8 Σεπτέμβρη θα γίνουν αλλαγές προς το καλύτερο για εσάς. Και σας βοηθάει πάρα πολύ ένα μη και ένα αλφα. Τώρα, αν είστε εσείς αυτά τα αρχικά όνομα ή επώνυμο, εσείς θα πάρετε την επιτυχία.
Νιώθω κάθε φορά ότι τα λέω και με φιλικά μου πρόσωπα εδώ, γιατί κάποια κυρία μου επεσήμανε 2 φορές με ένα σχόλιο ότι δεν πρέπει να μιλάω ενδιάμεσα στα live με αυτούς που μου γράφουν. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν πρέπει, εγώ θέλω να έχουμε την επικοινωνία, είτε είναι live είτε δεν είναι. Και θέλω, έκανα μια μικρή διακοπή γιατί ήθελα να το επισημάνω αυτό και συνεχίζω μέχρι 17-9 και από 17-8 μέχρι 17-9 θα πω, συγγνώμη λάθος, θα πάρετε χρήματα, θα φτιάξουν τα οικονομικά, θα κάνετε λόγια έτσι πολύ πολύ ωραία, με πρόσωπα γύρω από τη δουλειά, γύρω από το επαγγελματικό. Έρχεται μια γυναίκα που βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιες δυσκολίες που περνάτε. Αυτό μπορεί να είναι και ένα δικό σας άτομο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ό,τι και αν είναι, πραγματικά βοηθάει και σας δίνει δύναμη αλλά και γενικά βοήθεια. Και να πω ότι κάτω υπάρχει κάτι πολύ πολύ ωραίο, καρκίνος, σκορπιός, τοξότης, δίδυμος και υδροχός, θα πάρετε πολύ μεγάλη επιτυχία, κάτι πάρα πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Ανοίγονται δρόμοι, έρχονται χρήματα, ένα ωραίο 3, ένα ωραίο 19, πολύ πολύ μεγάλη χαρά παίρνετε μέχρι 3 και 19 ενάτου και έχετε και τα τυχερά νούμερα εδώ, κάποιοι το σκεφτήκατε μάλλον, 9, 11, 3, 28, 29, και 5. Καλή επιτυχία εγώ θα πω και το εύχομαι να έχετε, γιατί βγαίνουν χρήματα, βγαίνει σταυρός, βγαίνει επιτυχία γενικότερα. Απλά σας προβληματίζουν και κάποια άλλα θέματα, θέματα σπιτιού, θέματα κινήτων ή αγοράς ή πώλησης, κάτι θέλετε να κάνετε, κάτι θέλετε να αλλάξετε, ένα α, ένα π, ένα σίγμα. Θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές, θα τις κάνετε, είτε είναι μετακόμιση, είτε είναι αλλαγή σπιτιού. Ένα α σας βοηθάει πάρα πάρα πολύ σε αυτό. Και ένα άλλο έντονα που βλέπω εδώ είναι ότι κάποιο γυναικείο πρόσωπο περνάει πρόβλημα για θέμα παιδιού. Είναι σαν μια γυναίκα να κρατάει ένα μωράκι αγκαλιά και να μην το αφήνει, σαν να κλαίει γι' αυτό. Θα δικαιωθείτε μέσα από αυτό. Πότε όμως, λέει εδώ, όχι ακόμα, μέσα Αυγούστου 26, 27, 28 και μετά, εγώ καιρός, κρυός, σκορπιός, πλέον και παρθένος, θα πάρετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας το εύχομαι πραγματικά να γίνει αυτό που θέλετε. Και ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα δέλτα, υπάρχει ένα χ, υπάρχει ένα σίγμα, είναι άτομα που σας δίνουν την επιτυχία γενικότερα μέσα στη ζωή σας, φιλικά πρόσωπα, μέσα στο σπίτι σας, η καρδιά σας είναι ανοιχτή, είναι χαρούμενη, είναι ωραία, θα πάρετε καλά νέα. Και κάποιοι και κάποιες, να πω ότι έχετε κάνει κάτι σαν τάμα μέσα σας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 22-8, λέει εδώ. Πολλά άτομα, πολλά τραπέζια, πολύ έξοδος, ταξίδια, ένα νι, ένα πι, ένα αλφα και ένα σίγμα. Μέχρι 15-8 παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά και άτομα που ίσως σας έχουν στεναχωρήσει τον τελευταίο καιρό, θα κάνετε λόγια καλά, θα κάνετε κάποια ξεκαθαρίσματα. Κάποιοι και κάποιες έχετε πάρει απόφαση να τελειώσετε ένα δεσμό, ένα γάμο, κάτι που είναι πολύ πολύ καιρό. Μέχρι 15 με 16 δυστυχώς θα το αποφασίσετε και θα στεναχωρήσετε το πρόσωπο που δεν το περιμένει, θα το έρθει λίγο απότομα. Εδώ μου δείχνει δίδυμο, μου δείχνει σκορπιό, μου δείχνει υδροχό, εγώ καιρό, ιχθύ και καρκίνο. 15 και 18 προσέχετε αυτές τις μέρες τι θα κάνετε, ποιες θα είναι οι αποφάσεις σας, μήπως είναι λάθος, μήπως δεν πρέπει να το κάνετε, αυτό λέει εδώ. Τώρα να πω κάτι για το επαγγελματικό, βγαίνουν πολύ πολύ ωραία πράγματα μετά τις 11-8, δηλαδή έρχονται ευκαιρίες 11, 19, 22 και 27, γάμα,
εψιλόν, σίγμα και μη παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία ή εσείς ή από αυτά τα αρχικά όνομα ή επώνυμο. Γενικά λοιπόν θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ πολύ ωραίο φλιτζάνι, πολύ ξεκάθαρο, ειδικά αυτό στην αρχή με τον άντρα και τη γυναίκα που κάθεται ξεκούραστη, σαν να ξεκουράζεται μέσα της από όλα αυτά που ακούει, είναι φανταστικό και αυτό με το οικονομικό αλλά και τα νούμερα που λέει ότι φέρνει χρήμα. Πολύ καλές ημερομηνίες είναι 19 και 20, 15 με 18 όχι τόσο. Όσο και να ξέρω ότι είναι γιορτή μεγάλη, ότι περιμένετε να περάσετε ωραία, ότι περιμένετε ίσως πράγματα, παρόλα αυτά μου βγαίνει λίγο πίκρα εδώ. Προσέχτε αυτές τις μέρες για ένα ξαφνικό χωρισμό, για κάτι που σας βαραίνει μέσα σας. Κατά τα άλλα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλά, καλή υγεία, καλά αποτελέσματα σε εξετάσεις βγαίνουν εδώ, είτε είναι ιατρικές είτε είναι γενικότερα γραπτές, κάτι που κάνατε, που έχετε δώσει κάπου. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ ωραίο το φλιτζανάκι. Πάμε να κάνουμε τις επιθυμίες μας. Θέλω την πρώτη επιθυμία να σκεφτούμε καλά. Πατάω εγώ για εσάς. Και θα πω ότι μέσα σε αυτή την επιθυμία βγαίνει ένα έψιλον, βγαίνει ένα δέλτα, βγαίνει ένα θήτα, ένα χ, ένα σίγμα και μέχρι 25-8 η καρδιά σας θα χαρεί πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, θα πάρετε επιτυχία και χαρά και είναι ξεκάθαρα ναι ότι θα γίνει, είτε είναι για συναισθηματικό είτε είναι για επαγγελματικό. Πάμε στη δεύτερη. Θέλω να σκεφτείτε καλά. Εδώ θα πω δαχτυλίδια, πρόταση, κάτι πολύ καλό, επανασύνδεση, επαναφορά, έρχεται πρόσωπο στον δρόμο σας ξανά από παρελθόν, νέο, κάτι πολύ πολύ καλό, σίγμα, κάπα, έψιλον, δέλτα και γιώτα, πολύ έντονα, επιτυχία σε αυτή την επιθυμία και μέχρι γάμο μου δείχνει εδώ, αλλά αν είναι για επαγγελματικό, ισχύει ότι η επιτυχία είναι σίγουρη. Αυτό να ξέρετε όσοι και όσες έχετε σκεφτεί και για επαγγελματικό. Πάμε στην τρίτη επιθυμία. Συγγνώμη. Εδώ θα έλεγα ότι ορίστε, ότι μερικές φορές νομίζετε ότι θα πέσω στο κενό, λέει εδώ. Όχι, δεν θα πέσετε στο κενό. 15 και 17, πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Ένα ωραίο μίσο φέγγαρο μέχρι τα μέσα του μήνα, κάτι θα γίνει πολύ πολύ καλό και θα πάτε καλά πραγματικά και νομίζω πως και αυτή η επιθυμία είναι πολύ πολύ καλή. Εγώ να ευχηθώ πραγματικά όλα να είναι καλά στη ζωή σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με το φλιτζανάκι μας. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.